αγώνας είναι μία προσφορά από τα ανταλλακτικά Ιαπωνίας Παύλους Μπακ Σεβανάκης, νέα μοναστηρίου 120 στο Ελευθέριο Κορδελιό, με τηλέφωνο 2310-500-221. Μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών, εξειδίκευση και μετατροπή Σουμπαρού. Ανταλλακτικά Ιαπωνίας Παύλους Μπακ Σεβανάκης προσφέρουν τον αγώνα. Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το γήπεδο του Ελευθερίου Κορδελιού, όπου όλα είναι έτοιμα, κάτω από πολύ δυνατό αέρα, να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στον Ελευθεριακό και τον Ιωνικό. Ένα παιχνίδι για την Α1 κατηγορία, πρώτος όμιλος εδώ στο Ελευθέριο Κορδελιό, με διαιτητική τριπλέτα τους κυρίους Μάστακα, Παπαδόπουλο και Χρυσανίδη. Όλα είναι έτοιμα σε λίγο να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η μπροστινή παλιά τώρα από τον Θωμαίδη για τον Ελευθεριακό, η προσπάθεια εκεί μες στην περιοχή, έχουμε ανατροπή και το πέναλτι. Το πέναλτι για την ομάδα του Ελευθεριακού, στο πρώτο λεπτό κυριολεκτικά του αγώνα, η ανατροπή εκεί μες στην περιοχή, έχουμε το πέναλτι, το οποίο κερδίζει η ομάδα του Ελευθεριακού. Λίγα μέτρα φόρα, Ευαγγελόπουλος εκτελεί, η μπάλα στο δοκάρι, η κεφαλιά και το γκολ. Έχουμε το 1-0 για τον Ελευθεριακό, η εκτέλεση πέναλτι από τον Ευαγγελόπουλο. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι στην επαναφορά, με νέα κεφαλιά ο Ευαγγελόπουλος θα τη στείλει στη δεξιά γωνία του Γιώτα. Η ομάδα του Ελευθεριακού ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 του Ιωνικού. Να δούμε τι έχει δοθεί εκεί. Ο κύριος Μάστακας συμβουλεύτηκε τον βοηθό του. Έχουμε offside τελικά. Δεν θα μετρήσει τον γκολ το οποίο πετυχαίνει η ομάδα του Ελευθεριακού. Παραμένει το 0-0. Από τα πλάγια τώρα εκεί η σέντρα από τον Ιορδανίδη στο δεύτερο δοκάρι. Προλαβαίνει ο Θωμαίδης, θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Ευαγγελόπουλο. Βγάζει τη σέντρα αυτός, εκεί μια κεφαλιά. Έχουμε όμως φάουλ του Βεζιρόπουλου επάνω στον Γιώτα. Με το γέμισμα από τον Κορινιώτη, έχει βγει από την εστία του ο Γιώτας. Προσπάθησε ο Βεζιρόπουλος, έδιωξε ο Ασλανίδης. Συνέχεια στο παιχνίδι μας η απομάκρυση της μπάλας. Η προσπάθεια τώρα από τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος τώρα εκεί από τα πλάγια με στην περιοχή. Το σουτ, η μπάλα φεύγει σε out. Καλαμπάκας τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτέλεσε απευθείας και η μπάλα φεύγει σε out. Για τον Μούρια, αυτός βγάζει την μπροστινή παλιά, επικίνδυνα μες στην περιοχή τώρα εκεί, έχουμε μια ανατροπή και τώρα έχει δοθεί πέναλτι, αλλά βλέπουμε απέναντι τον βοηθό να έχει σηκωμένη τη σημαία. Να δούμε τώρα τι θα δοθεί. Ο κύριος Μάστακας κατευθύνεται προς τον βοηθό του. Έχει δοθεί πέναλτι για τον Ιωνικό. Να δούμε τώρα τι θα δοθεί τελικά από τον κύριο Μάστακα. Συμβουλεύεται τον βοηθό του και έχουμε offside. Offside δίνεται. Και τώρα η μπροστινή παλιά εκεί όπου έχουμε τον Βεζιρόπουλο, έχει βγει από την εστία του. Εκεί ο Γιώτας θα τον πλασάρει. Μπάλα είναι σε out. Σφυρίγμα του ρέφερι, λίγα μέτρα φόρα από το Σέφα και έχουμε το goal. Θα φύγει μπάλα εκεί από τον Γιώτα. Το πολύ δυνατό φάουλ εκτελεσμένο από τον Σέφα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα εκεί ο Γιώτας, θα καταλήξει στο βάθος της εστίας του. Ο Ελευθεριακός ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 του Ιωνικού. Θωμαίδης τώρα λίγα μέτρα φορά εκτέλεσε εκ νέου η κεφαλιά και έχουμε την έξοχη απόκρουση σε κόρνερ από τον Γιώτα. Η μπροστινή παλιά τώρα, επικίνδυνα εκεί, βγαίνει ο Παπαδόπουλος και διώχνει την μπάλα, ενώ στη συνέχεια της φάσης έχει γίνει φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα. Η μπάλα τώρα η οποία βγήκε είναι για τον Σακόγλου. Σακόγλου εκεί προσπαθεί και τελικά η μπάλα είναι out. Νέο γεμίσμα τώρα της μπάλας μες στην περιοχή εκεί Σακόγλου, κατηζήτσανη του Ελευθεριακού και έχουμε πέναλτι τελικά. Πρέπει να βρει και σε χέρι εκεί, ενώ έχουμε τον βοηθό να καλάει εκ νέου εκεί τώρα τον κύριο Μάστακα. Να δούμε τι θα δοθεί τελικά.
νέες διαβουλεύσεις. Ρέφερι, με βοηθώ. Να έχει δοθεί πέναλτι για τον Ελευθεριακό. Και έχουμε πέναλτι τελικά. Σακόγλου τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, η μπάλα είναι στα δίχτυα. Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Σακόγλου, Ελευθεριακός Ιωνικός 2-0. Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σακόγλου, συγχρόνως και η λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τον Ελευθεριακό να προηγείται με 2-0 του Ιωνικού. Ο αγώνας είναι μία προσφορά από τα ανταλλακτικά Ιαπωνίας Παύλους Μπάξε Βανάκης, Νέα Μοναστηρίου 120 στο Ελευθέριο Κορδελιό με τηλέφωνο 2310-500-221. Μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών, εξειδίκευση και μετατροπή Σουμπαρού. Ανταλλακτικά Ιαπωνίας Παύλους Μπάξε Βανάκης προσφέρουν τον αγώνα. Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Ελευθέριο Κορδελιό του αγώνα της Α1 κατηγορίας, Ελευθεριακός Ιωνικός. Μόλις έχει ξεκινήσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο, εμείς να πούμε το πρώτο βρήκε τον Ελευθεριακό να προηγείται με 2-0. Και όπου έχουμε τώρα ένα δυνατό σούτ στην αγκαλιά του τροματοφύλακα Γιώτα Ιμπάλα. Ένα μακρινό σούτ τώρα από τον Κορινιώτη και έχουμε την έξοχη απόκρουση από τον Γιώτα. Πολύ δυνατό το σούτ του Κορινιώτη, τροματοφύλακα του Ιωνικού, θα πιάσει την μπάλα. Ενώ τώρα το γύρισμα λανθασμένα θα κερδίσει εκεί ο Σέφα. Σέφα θα βγάλει μόνο του εκεί μες στην περιοχή. Πάντα το δυνατό σούτ και η μπάλα είναι out. Ο Βεζιρόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σούτ. Η μπάλα έφυγε σε out. Φουστέρης τώρα βγάζει την προσινή παλιά. Το σούτ απευθείας εκεί και η μπάλα είναι σε out. Ο Ευαγγελόπουλος τώρα σε αυτή την προσπάθεια θα βρεθεί στο έδαφος εκεί, έδειξε να συνεχιστεί ο Μάστακας, όχι τελικά θα δώσει πέναλτι. Πέναλτι θα δοθεί από τον Μάστακα, ανατροπή του Ευαγγελόπουλου από τον Ασλανίδη. Ο κύριος Μάστακας δίνει το πέναλτι για τον Ελευθεριακό. Σακόγλου τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, η μπάλα είναι στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Γιώτα, ο οποίος έπεσε στη σωστή του γωνία, η μπάλα κατέληξε όμως στο βάθος αυτής. Η ομάδα του Ελευθεριακού κάνει 3 τα τέρματά της και προηγείται με 3-0 του Ιωνικού από την ευστοχή εκτέλεση πέναλτι του Σακόγλου. Ελευθεριακός Ιωνικός 3-0. Η ομάδα του Ιωνικού τώρα σε αυτή την προσπάθεια, το 1-2 ωραία μες στην περιοχή εκεί το σούτ και η μπάλα είναι σε out. Η μπροστινή παλιά τώρα η οποία βγήκε είναι για τον Βεζιρόπουλο μες στην περιοχή, αυτός επικίνδυνα το σούτ. Η μπάλα θα βρει και το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιώτα και θα φύγει σε out. Καλή στιγμή για τον Ελευθεριακό. Μια μπροστινή παλιά τώρα για τον Κωνσταντινίδη, το κατέβασμα εκεί της μπάλας στο σούτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Το κλέψιμο της μπάλας τώρα. Κωνσταντινίδης, πάντα Κωνσταντινίδης θα μπει μες στην περιοχή εκεί, θα βρεθεί στο έδαφος και τώρα έχουμε φάουλ επάνω στον τερματοφύλακα, δίνει ο ρέφερι. Ο αγώνας είναι μία προσφορά από τα ανταλλακτικά Ιαπωνίας Παύλους Μπάξε Βανάκης, Νέα Μοναστηρίου 120 στο Ελευθέριο Κορδελιό με τηλέφωνο 2310-500-221. Μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών, εξειδίκευση και μετατροπή Σουμπαρού, ανταλλακτικά Ιαπωνίας Παύλος Μπαξεβανάκης προσφέρουν τον αγώνα.